Με αφορμή τι συκοφαντικέ δηλώσει που πραγματοποίησε ο πρώην Δήμαρχο Καβάλα, Κωστή Σιμίτση, το πρωί τη Τετάρτη και με τι οποίε αφισβήτησε τη δημοσκόπηση τη άλκο για το Δήμο Καβάλα, που προβλήθηκε από το ένα channel, δηλώνοντα επιλέξει: Εγώ θα είμαι απολύτω σίγουρο ότι όλα έγιναν καλά όταν εδώ το εξτρέα από την τράπεζα που δόθηκαν τα χρήματα. Τα χρήματα τη αμοιβή από το κανάλι 1 στην εταιρεία Αλκο, έτσι με διαφάνεια ότι πληρώσαμε ένα 2.000 3.000 χιλιάρικα, χιλιάρικα στην εταιρεία αυτή. Όχι με τα λόγια, όχι με ξέπνα υποχρεώσεων, όχι μεταφορά χρημάτων από άλλου λογαριασμού, αλλά από το συγκεκριμένο λογαριασμό του καναλιού. Απαντώντα λοιπόν του παραθέτουμε δημόσια επισυναπτώμενο το αποδεικτικό κατάθεση εξτρέ για το αντίστοιχο τιμολόγιο και παρακαλούμε τον πρώην δήμαρχο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από το ένα channel και τα δημοσίω υπονοούμενα και τη λάσπη στον ανεμιστήρα που πέταξε εναντίον μα, εφόσον επαναλαμβάνουμε όπω δήλωσε ο ίδιο, εγώ θα είμαι απολύτω σίγουρο ότι όλα έγιναν καλά όταν δω το εξτρέ από την τράπεζα που δόθηκαν τα χρήματα. Το σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο αποστάλει στον πρώην δήμαρχο Κωστή Σιμιτσί, περιείχε το εξτρέ, το οποίο κόστησε 1240 ευρώ με δικαιούχο την άλκο δημοσκοπήση σε έρευνα αγορά Σχετική απάντηση Έδωσε και ο πρώην Δήμαρχο Καβάλα, Κωστή Σιμιτή, για τη δημοσκόπηση του 1 Channel, αναφέροντα τα εξή. Το 1 Channel με πενημέρωσε σήμερα, εκδίδοντα δελτίο τύπου ότι το κόστο τη περιβόητη δημοσκόπηση ήταν 1240 ευρώ. Δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω του υπευθύνου. Μου άνοιξαν τα μάτια αποκαλύπτοντα πόσο φτηνέ μπορούν να είναι αυτέ οι έρευνε. Όσον αφορά την ίδια τη δημοσκόπηση, από την πρώτη στιγμή ανήθηκα να λάβω μέρο στη φιέστα που στήθηκε. Συνεχίζω να μην τη σχολιάζω. Φόσον το κανάλι δημοσίευσε την εκτύπωση τραπεζική μεταφορά 240 ευρώ προ την εταιρεία, όλα έγιναν πολύ καλά και συγχαρητήρια. Στη συνέχεια του δελτίου τύπου του 1 Channel, όσο διάφορα αφορά τη συγχωφαντική προσπάθεια του κ. Σιμίτση να συνδέσει οικονομικά τη δημοσκόπηση με τι διάφορε εργασίε παραγωγή προβολή και δημοσιότητα που αναλαμβάνει το 1 Channel από το Δήμο Καβάλα, υπονοώντα έμεση ενδεχόμενη δωροδοκία, οφείλουμε να την ενημερώσουμε ότι όλα τα τοπικά μέσα μαζική ενημέρωση ανεξαιρέτω αναλαμβάνουν διάφορε εργασίε παραγωγή προβολή και δημοσιότητα από το Δήμο Καβάλα και τι δημοτικέ επιχειρήσει και θα ήταν πολύ εύκολο ότι δεν ισχυριστεί ο κ. Σιμίτση για οποιοδήποτε τοπικό μέσο δημοσίευε τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Τον αφήνουμε να τον κρίνουν οι σκεπτόμενοι πολίτε χωρίς υπονοούμενα.